Καλό μεσημέρι, κύριε Αλεξάνδρου. Μας ακούτε? Σας ακούω, κύριε Σάβα. Χαίρετε. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Μου αρέσει πίσω, έτσι, το πλάνο είναι δεικνύει τι εστί δημόσια υπηρεσία, κύριε Αλεξάνδρου. Όλη αυτή η φακέλη. Είμαστε πολύ πίσω για την ψηφιοποίηση, αντιλαμβάνομαι. Είναι οι αιτήσεις των ανέργων για να δοθούν τα χρήματα στις εταιρείες. Έχουμε ξεκινήσει την ψηφιοποίηση, κυρία Σάβα μου. Έχουμε εφαρμόσει το ΙΟΑΣΙΣ και σιγά σιγά ξεκαθαρίζουμε τους φακελούς μας. Ναι, σιγά σιγά θα πάμε. Η απορία μου είναι, κύριε Αλεξάνδρου, αν ψάχνει κάτι συγκεκριμένο, ξέρετε πού είναι, πίσω σε ποια από τις στίβες είναι εκεί από αυτό που ψάχνετε? Ναι, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι γνωρίζω πού είναι τα θέματα μου. Ναι. Κύριε Αλεξάνδρου, να σας πω το λόγο που σας έχουμε καλέσει και νομίζω ότι είναι πολύ περιεκτικό το μήνυμα που λάβαμε, να το διαβάσουμε να καταλάβει και ο κόσμος και εσείς, αντιλαμβάνομαι, το γνωρίζετε ήδη. Λέει, γεια σας, κάναμε πρόσληψη στην εταιρεία μας ενός ανέργου με το σχέδιο επιδότησης του μισθού του. Η αίτηση έγινε 29 Μαρτίου 2021. Το σχέδιο έλεγε για εξέταση της αίτησης μέσα σε 2 μήνες και καταβολή του επιδόματος από τον 4ο μήνα. Οι λειτουργοί με ενημερώνουν ότι ακόμα δεν έχει εξεταστεί αίτηση και ότι εξετάζουν τις αιτήσεις Δεκεμβρίου 2020. Με 7.000 αιτήσεις ο καθένας, είναι 2 αντιλαμβάνομαι υπάλληλοι που έχετε τώρα, κύριε Αλεξάνδρου, υπολογίζουν ότι η αίτηση θα εξεταστεί σε 6 μήνες και η καταβολή σε 1 χρόνο. Αναγκαστικά θα πρέπει να απολυθεί ο υπάλληλος με τη λήξη της σύμβασης του στους 12 μήνες, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε το μισθό του εμείς εξ ολοκλήρου. Να σημειωθεί ότι εμείς καταβάλουμε κανονικά το μισθό από δικά μας κεφάλαια, τα οποία όμως εξαντρούνται λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένας άνθρωπος θα μείνει χωρίς δουλειά και εμείς αδειάσαμε τα ταμεία μας να πληρώσουμε αυτά που θα έπρεπε να πληρώνει το κράτος. Ελπίζω ότι αν κάνετε εσείς την ερευνά σας και να δείξετε το πρόβλημα, θα ασκηθούν πιέσεις για να γίνει πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για να προχωρήσει η διαδικασία. Σας δίνουν και λύση, κύριε Αλεξάνδρου. Όμως έτσι έχουν τα πράγματα. Εξαγγέλθηκε αυτό το σχέδιο. Εταιρείες προσέλαβαν προσωπικό να βοηθήσουν, αλλά πληρώνουν ήδη. Δηλαδή, ενδεχομένως να είχαν προβεί σε προσλήψεις αν δεν περίμεναν την κρατική ενίσχυση. Να απαντήσω, κυρία Σάβα μου, σίγουρα ναι. Το ότι έχουμε καθυστερήσεις, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε το ότι έχουμε καθυστερήσεις. Ένας από τους λόγους που έχουμε καθυστερήσει, αντιλαμβάνεστε και εσείς, αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές μας, είναι και η περίοδος της πανδημίας, έτσι. Τώρα, οι καθυστερήσεις αυτές εντοπίστηκαν και ευχαριστώ τον συμπολίτη που μας εισηγείται να προσλάβουμε έκτακτο προσωπικό. Εμείς πήραμε μια άλλη απόφαση. Θα προσλάβουμε από τον ιδιωτικό τομέα υπηρεσίες, θα αγοράσουμε υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα ξεκαθαρίσουν αυτό το μάζεμα που έχει γίνει. Ναι. Δηλαδή, κύριε Αλεξάνδρου, δεν είναι ότι δεν υπάρχει κονδύλι. Έχει εγκριθεί ένα κονδύλι. 4 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, σε κάθε φορά που γίνεται πρόσκληση. 4, ναι, το τελευταίο που βλέπω εδώ. Τα ποσά που έχουν εγκριθεί είναι τα ποσά τα οποία θα διατεθούν στην αγορά για σκοπούς επιδότησης του μισθού, όχι για να αγοράσουμε εμείς υπηρεσίες. Όχι, λέω, κύριε Αλεξάνδρου, δεν είναι ότι δεν υπάρχει το κονδύλι για να δοθούν τα χρήματα σε όσους έχουν αιτηθεί στις εταιρείες. Το πρόβλημα είναι ότι αργεί η εξέταση των αιτήσεων. Αυτό είναι το ζήτημα. Εξού και τώρα θα προβείτε, λέω, θα αποταθείτε στον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να κάνετε και εσείς αίτηση, κύριε Αλεξάνδρου, ως τμήμα εργασίας, να πάρετε και εσείς από το σχέδιο. Κυρία Σάβα μου, αν μπορούσαμε θα το κάναμε. Τα σχέδια αυτά απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο προς τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Εξαιρείται το δημόσιο και το ευρύτερο δημόσιο. Λοιπόν, κύριε Αλεξάνδρου, ωραία, εσείς λέτε ότι τώρα πού είμαστε, πόσο πίσω είμαστε, διότι μπορεί να έχουν προσληφθεί άνθρωποι και έχει πάρει ένα τόσο μεγάλο διάστημα που ουσιαστικά δεν ξέρω, θα αναγκαστούν να σου απολύσουν και δεν θα έχουν πάρει στο μεταξύ στήριξη. Βεβαίως. Να αρχίσω από μια άλλη φιλοσοφία πριν να απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Τα σχέδια αυτά που έχουν εκδοθεί και υπάρχουν και ακόμα τώρα στον αέρα είναι σχέδια τα οποία θα επιδοτούν την επιδότηση της εργοδότησης, όπως έχετε πει και εσείς, των ανέργων. Η φιλοσοφία των σχεδίων είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την επιχείρηση η οποία έχει ανάγκη σε εργατικό δυναμικό να τον προσλάβει, διότι η φιλοσοφία των σχεδίων είναι να τον προσλάβει και να τον κρατήσει. Η φιλοσοφία των σχεδίων δεν είναι ελάτε να πάρετε έναν άνεργο να σας τον πληρώσουμε για 10 μήνες, να πληρώσετε κι εσείς για ακόμα 2 μήνες και μετά να τον απολύσετε. Η φιλοσοφία των σχεδίων είναι προσλάβετε εσείς που έχετε ανάγκη ανέργους, αφού τους έχετε ανάγκη θα έρθει το κράτος να βοηθήσει
για να μπορέσετε να τους κρατήσετε και μετά. Δεν είναι να τους απολύσεις τον χρόνο, προς Θεού. Η φιλοσοφία είναι να τους κρατήσω. Τώρα, ναι, υπήρξε μια καθυστέρηση, δεν εξετάζουμε του Δεκέμβρη. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε του Φεβρουαρίου. Η φιλοσοφία όμως, διακόπτω, η φιλοσοφία δεν ήταν όμως να ξεκινήσει, να γίνεται η πρόσληψη, να καταβάλλονται μισθοί και κάποια στιγμή να έρθετε εσείς να ενισχύσετε για να υπάρχει το απόθεμα να πληρώνετε και ένας έξτρα ή δύο υπάλληλοι. Πολύ σωστά. Αυτή ήταν η φιλοσοφία και συνεχίζει να είναι η φιλοσοφία. Ναι, αλλά... όπως είπα και προηγουμένως, ναι, δυστυχώς με την πανδημία, με το ότι παθαίνουν οι συνάδελφοι, δεν είναι άνθρωποι κι αυτοί, αντιλαμβάνεστε, και δεν έχουμε ένα στρατό πίσω μας για να γίνεται αυτή η δουλειά. Εργαζόμαστε με το προσωπικό που έχουμε στη διάθεσή μας. Όμως αναγνωρίζοντας αυτόν το κενό που δημιουργήθηκε, αν θέλετε, και του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που παρελειφθήσαν, δεν περιμέναμε να έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό. Προχωρήσαμε τώρα, είμαστε σε διαδικασία να κατακυρώσουμε προσφορά να το αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία και υπολογίζουμε ότι στο επόμενο 1 με 2 μήνες αυτή η στένωση που παρατηρήθηκε θα εξαλείψει. Άρα σήμερα, κύριε Αλεξάνδρου, εξετάζεται αιτήσεις ποιου μήνα? Του Φεβρουαρίου. Εξετάζουμε αιτήσεις Φεβρουαρίου αυτή τη στιγμή. Του 21. Του 21, ακριβώς. Ναι. Άρα είμαστε ένα χρόνο πίσω, αν θέλετε. Σίγουρα, κύριε Σάββαμο, ότι αυτό το αναγνωρίζουμε προς Θεού. Δεν θέλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχει, ναι, καθυστέρηση. Γι' αυτό και από τον περασμένο μήνα, συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο, μπήκαμε στη διαδικασία να αγοράσουμε υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα. Αντιλαμβάνεστε, εκεί θα είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες. Δεν θα είναι, ναι, 3 ή 5 συνάδελφοι που ασχολούνται με το θέμα. Και υπολογίζουμε ότι στους επόμενους 2 μήνες, το πολύ 3 μήνες, θα έρθουμε. Δεν θα έχουμε πλέον καθυστερημένες αιτήσεις. Άρα οι επιχειρηματίες που μας ακούνε, οι ιδιωτικές εταιρείες, γίνεται έκκληση να κρατήσουν ακόμη λίγο και θα έρθετε με την ενίσχυση? Ήδη αρχίσαμε και πηγαίνουμε προς τις ιδιωτικές εταιρείες. Κάναμε ακόμα μια ριζοσπαστική, θέλετε, λύση όταν εντοπίσαμε ότι οι αιτήσεις οι οποίες έχουν αξιολογηθεί και λόγω του COVID δεν μπορούσαν να έρχονται να υπογράφουν στα γραφεία μας, λόγω όλων αυτών των περιορισμών, βγήκαμε προς τα έξω και βρήκαμε μια άλλη λύση. Τα στέλνουμε με το ταχυδρομείο στους εργοδότες. Έτσι, για να ξέρετε, για να μπορούν να τα υπογράφουν οι εργοδότες και άμα τα στέλνουν πίσω, να μην χρειάζεται να φέρνουν τον εργοδότη να υπογράφει στην παρουσία. Ριζοσπαστικό, κύριε Αλεξάνδρου, θα ήταν η ηλεκτρονική υπογραφή, όχι το ταχυδρομείο βεβαίως, να ήταν κάτι πιο γρήγορο. Αυτό το έχουμε ζητήσει και από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτό το θέμα του Υφυπουργείου Καινοτομίας. Ναι, είμαστε προς το τελευταίο στάδιο να προχωρήσουμε, αν όλα πάνε καλά, το δεύτερο εξάμεινο του 2022. Θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι θα δεχόμαστε και αιτήσεις ηλεκτρονικά. Κύριε Αλεξάνδρου, θα δεχόμαστε τις αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά, για να είμαι δίκαιος. Μάλιστα. Το ευχόμαστε να το δούμε. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Αλεξάνδρου, θέλει να μας πει τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέσω αυτού του σχεδίου μέχρι σήμερα? Εντάξει, μπορώ να σας δώσω αριθμούς. Έχουμε κάνει 3 προκηρύξεις αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρει γύρω στις 7.000 αιτήσεις συνολικά. Απλώς για να έχετε και έναν μέγεθος, εντάξει, μέγεθος για τι αριθμούς μιλάμε. Πρέπει να πούμε ότι, χωρίς να θέλω να δικαιολογηθώ, ότι αρκετές αιτήσεις που παραλαμβάνουμε είτε έχουν στοιχεία τα οποία χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, είτε έχουν στοιχεία τα οποία χρειάζονται κάποια περαιτέρω, αν θέλετε, διευκρινήσεις ή κάτι άλλο. Ακριβώς, διότι μας στέλνουν άλλα στοιχεία από αυτά που ζητούμε. Εντάξει, είναι και το πρόβλημα το ότι δεν έχουμε ανοιχτά γραφεία, ναι, με την έννοια του. Έτσι, είναι το πρόβλημα γενικά της σχέσης δημόσιας υπηρεσίας με τους πολίτες αυτή. Μεταξύ πολλών άλλων. Ναι. Να ακουστεί, ναι, κάποιοι πολίτες τηλεφωνούν και λένε ότι δεν απαντούν τα τηλέφωνα και όλα αυτά. Ναι, είναι ήδη οι συνάδελφοι που αξιολογούν αιτήσεις, είναι ήδη οι συνάδελφοι που απαντούν, ναι, στα ερωτήματα του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε, αν έχουμε 100 τηλέφωνα την ημέρα, αν έχουμε 5 συναδέλφους που κηρύζονται το θέμα,
Αντιλαμβάνεστε πόσο. Εμείς το αντιλαμβανόμαστε, κύριε Αλεξάνδρα, να το αντιλαμβηθεί και η κυβέρνηση που μέσα τον κάνει τον κρατικό προϋπολογισμό, τον ψηφίζει η Βουλή, να αυξήσει τις θέσεις. Δεν είναι μόνο. Εξαγγέλλονται σχέδια. Λέμε του κόσμου ότι θα βοηθηθεί. Είναι τα επιδόματα κλπ. Αλλά άμα δεν απαντά κανείς να σε βοηθήσει, τι να το κάνεις. Ο φορολογούμενος είναι φορολογούμενος και θέλει να εξυπηρετηθεί. Σας αντιλαμβανόμαστε, μας αντιλαμβάνεστε και είμαστε στα ίδια, κύριε Αλεξάνδρου. Εύχομαι να μας ακούν αυτοί που πρέπει να μας ακούσουν, αλλά και αυτοί είναι στις εξαγγελίες. Είδομε. Κύριε Αλεξάνδρου, για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, πολύ σύντομα λέτε, με την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, θα επιληθεί. Αυτό το λέω και το λέω και επίσημα και στην εκπομπή σας. Ναι, στους επόμενους μήνες αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θα υπάρχει, θα εξαλείψει. Σας με την ευχαριστώ. Αγορά των υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Να είστε καλά, κύριε Αλεξάνδρου. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια.